1049 από το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Σελίδες λοιπόν 1049, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου και δεύτερο κεφάλαιο. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευτείτε ταχαίως από το φρόνηματό σας, μη δεν αθορυβήστε, είτε δι' πνεύματος, μήτε δι' λόγου, μήτε δι' επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τίς κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλείον τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρας ψεύδος, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Αμήν. Σε μια πάρα πολύ ευλογημένη εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, ο Απόστολος Παύλος υποχρεώνεται μια φορά ακόμη να στείλει επιστολή σε μικρό χρονικό διάστημα η μία από την άλλη, περίπου ένα χρόνο, γιατί το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη Αγία, με καλή μαρτυρία, με καλή ομολογία, με πνευματικά χαρίσματα, με πίστη προς το Θεό, με αγάπη που αυξάνει, με πίστη διαπνεύματος Αγίου, σε αυτή την εκκλησία υπήρξε ένα πρόβλημα που έκρινε ο Απόστολος Παύλος ότι είναι σοβαρό. Και το πρόβλημα αυτό είναι τα λεγόμενα εσχατολογικά, δηλαδή το τέλος των πραγμάτων. Το πρώτο λάθος που κάνει ο άνθρωπος και έκαναν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τα χρόνια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και μάλιστα η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, ήταν ότι πίστεψαν, δέχτηκαν στην καρδιά τους ότι αυτό που έλεγε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ιδού έρχομαι ταχαίως, ήταν για αυτή τη γενιά, για τη δική τους τη γενιά. Όταν έλεγε ο Λόγος του Θεού δεν θέλει παρέλθει γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα, στην καρδιά τους ανέβηκε αυτή η άποψη και περίμεναν με αποτέλεσμα να αφήσουν και τις δουλειές τους, όπως θα δούμε τις επόμενες ημέρες, να μην δουλεύουν λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να δουλεύουμε αφού ο Κύριος έρχεται. Αυτό είναι βέβαια μεγάλη παγίδα, αδελφοί, και για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία αλλά και για, για τα δικά μας χρόνια, για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός δεν μας θέλει να τα αφήσουμε και να τον περιμένουμε. Μάλιστα ο ίδιος όταν προσεύχεται στον Πατέρα του λέει: «Πατέρα, δεν παρακαλώ να τους βγάλεις από τον κόσμο, αλλά αντιθέτως να τους έχεις στον κόσμο, όμως προσεύχομαι να τους φυλάς από τον πονηρό». Και μας θέλει ακριβώς να συνεχίζουμε τις δουλειές μας, γιατί δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Και μάλιστα όχι μόνο δεν ξέρουμε, αλλά μας βεβαιώνει ο Χριστός ότι καθήν ώραν δεν προσμένεται έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία και γεγονότα, γιατί ο Θεός δεν αφήνει την Εκκλησία του απληροφόρητη, δεν την πληροφορεί για την ώρα, για την ημέρα, για τη στιγμή, αλλά την πληροφορεί για τη γενιά. Και τώρα πια, τότε δεν ήταν εύκολο και να το εννοήσουν και να το πιστέψουν και να μην το πιστέψουν. Αλλά σε εμάς
είναι πάρα πολύ εύκολο να εννοήσουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως, γιατί όλα τα σημεία τα οποία και στα οποία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού έχουν εκπληρωθεί. Όλα. Όλα τα σημεία. Τα σημεία τα οποία δεν έχουν εκπληρωθεί είναι ελάχιστα και είναι αυτά που θα γίνουν ή λίγο πριν ή λίγο μετά την αρπαγή. Παραδείγματος χάρη, η οικοδομή του Ναού του Σολομώντος. Δεν ξέρω αν θα γίνει λίγο πριν ή λίγο μετά. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι που μπορούμε να συμπεράνουμε, αλλά όχι ασφαλώς, ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Εφόσον λέει εωσότε, μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα είναι πατουμένη, άρα δεν θα μπορεί να χτίσουν ο λαός Ισραήλ τον ναό, εφόσον θα είναι πατουμένη η Ιερουσαλήμ υπό των εθνών, ότι δεν θα μπορέσουν να τον χτίσουν παρά μόνο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως και αυτό το συμπέρασμα δεν είναι ασφαλές, γι' αυτό και καλό είναι να μην αναφερόμαστε. Είναι όμως ένα σημείο που θα γίνει λίγο πριν, λίγο μετά. Ένα άλλο σημείο στη γραφή που φαίνεται καθαρά ότι θα γίνει λίγο πριν, λίγο μετά, είναι η επίθεση των εθνών εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα κατέβουν όλα τα έθνη από τον Εσχάτων του Βορρά. Λέει η Γραφή ότι 7 χρόνια θα συλλέγουν και θα καθαρίζουν τη γη από την πυρηνική ενέργεια που θα γίνει εκεί και τα πτώματα. Αλλά επειδή θα είναι και η 7ετία, όπως θα δούμε, του Αντίχριστου, δεν ξέρουμε αν θα αρχίσει αυτός ο πόλεμος λίγο πριν ή λίγο μετά. Όλα αυτά άλλα όμως σημεία, τα οποία μάλιστα χωρίζονται σε δύο περιόδους, στην αρχή Οδύνων που αρχίζει στην αρχή του αιώνα μας και ολοκληρώνεται με την καταστροφή, με την κρίση του λαού Ισραήλ, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο λαός Ισραήλ όταν δέχτηκε να σταυρωθεί ο Χριστός, μάλιστα όταν σταυρώσαν τον Χριστό, όταν λίγο πριν σταυρωθεί προς τον Πιλάτο, είπαν οι ίδιοι με το στόμα τους, οι άρχοντές τους, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ότι το αίμα αυτού σε εμάς και στα παιδιά μας. Και ό,τι λες ενώπιον του Θεού γίνεται. Να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Και πράγματι δεν παρήλθε η γενναία εκείνη, αλλά μπήκαν οι Ρωμαίοι, κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ και διελύθη το κράτος Ισραήλ και ήρθε πραγματικά το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω τους. Αλλά τελειώνει η εξορία από την Ιερουσαλήμ για τη γη του Ισραήλ, του λαού Ισραήλ, με το σημάζεμα, με τη σύναξη που κάνει ο Θεός εκεί, αφού προηγούμενα όμως ολοκληρώνεται και η κρίση και στα παιδιά μας και έγινε το περίφημο ολοκαύτωμα, που είναι μοναδικό φαινόμενο το ολοκαύτωμα του Ισραήλ, ένα ολόκληρο λαό να τον ξεκληρίσουν με βασανιστήρια, με κρεματόρια, μοναδικό φαινόμενο έγινε και αυτό, και αμέσως μετά ξεκίνησε η γενιά η τελευταία με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, που κανένας δεν το πίστευε, ο Θεός όμως το είχε πει και έγινε, και κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσα σε τόσα εκατομμύρια εχθρών που τους μισούσαν. Όμως ο Λόγος του Θεού έλεγε για το λαό Ισραήλ ότι θα σταθεί και θα αυξηθεί και θα ενδυναμωθεί σφόδρα. Και έγινε, είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ανθρωπότητα, αυτά τα 5-6 εκατομμύρια που είναι σήμερα, 200.000 ξεκινήσανε, 5-6 εκατομμύρια που είναι σήμερα, και είναι από τις ελάχιστες χώρες που έχουν πυρηνική ενέργεια. Και εν πάση περιπτώσει είναι πάλι ίσως η μοναδική χώρα που με τόση μικρή δύναμη δεν έχει νικηθεί ποτέ από τότε που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Αντιθέτως μάλιστα βρίσκεται σε ευημερία, όχι μόνο στρατιωτική αλλά και οικονομική, και κατά πάντα ευημερεί ο λαός. Παρ' όλα αυτά η Ιερουσαλήμ, ένα μεγάλο σημείο και αξίζει τον κόπο να το βρούμε, αναφέρεται στον Ζακχαίο για την Ιερουσαλήμ, λέει πράγματα τα οποία είναι μοναδικά. Ακούστε τι λέει, το λέει στην σελίδα 839, το 12ο κεφάλαιο στο Ζαχαρία, στο 2 εδάφιο, 12 κεφάλαιο Ζαχαρίας 2 εδάφιο, η πρώτο σημείο: «Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο». Και μετά από, έχει γραφτεί περίπου το 600 χρόνια πριν, 520 χρόνια π.Χ. Και σήμερα μετά από 2.500 χρόνια
Η Ιερουσαλήμ στις έσχατες ημέρες είναι το ποτήριον ζάλης σε όλους τους λαούς γύρω από αυτήν. Τη βλέπουν και ζαλίζονται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το μίσος είναι άσβεστο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε ορθόδοξοι, ούτε καθολικοί, θρησκευτικές δυνάμεις, ούτε διαμαρτυνόμενοι, ούτε μουσουλμάνοι, ούτε οι Άραβες, ούτε οι ίδιοι οι Ισραηλίτες. Ακόμη δεν μπορούν να ονομάσουν την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα, που τόσο πολύ το θέλουν. Αλλά το δεύτερο σημείο για την Ιερουσαλήμ είναι αυτό που λέει στο τρίτο εδάφιο: «Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς, σε όλη την οικουμένη, λίθον καταβαρύνοντα». Και εκεί πάει, δεν έχει γίνει ακόμη. «Λίθον καταβαρύνοντα, πάντες όσοι επιφορτιστώσιν αυτόν θέλουσι κατασύντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής». Είναι αυτός ο πόλεμος που λέγαμε στην αρχή, ο οποίος όμως δεν έχει γίνει ακόμη. Όταν λοιπόν όλα τα έθνη της γης συναχθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ, και βέβαια σκεφτόμαστε ότι μία από τις αιτίες είναι και τα πετρέλαια της περιοχής, αλλά δεν είναι καλό να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το λέει το Λόγος του Θεού, θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει. Μόνο που, όπως είπαμε και πριν από λίγο, δεν ξέρουμε αν θα αρχίσει αυτός ο πόλεμος πριν από την αρπαγή ή μετά την αρπαγή. Όμως ας επανέλθουμε τώρα, και άλλα σημεία πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Επιγραμματικά λέω μερικά για το ευρωπαϊκό κράτος, που είναι η συνέχεια του ρωμαϊκού, και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός να το δούμε στη συνέχεια. Λέει η γραφή για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, ο ουρανό, ο αέρας, η γη, η θάλασσα και τα ποτάμια. Και πάλι πριν από 2.500 χρόνια, πώς μπορούσε να το φανταστεί αυτό, ότι θα καταραμένη θα είναι η γη, θα μολυνθεί η γη εξαιτίας της αμαρτίας. Και αυτή είναι η αλήθεια. Εξαιτίας της ανομίας, εξαιτίας των ανθρώπων. Δεν την έφτιαξε ο Θεός για να καταστραφεί, ούτε από μόνη της είναι δυνατόν να καταστραφεί. Οι άνθρωποι της αμαρτίας και της ανομίας την καταστρέφουν. Προσπαθούν οι καημένοι, οι οικολόγοι, να καταφέρουν κάτι, αλλά είναι αποτυχημένη η προσπάθειά τους. Ένα άλλο σημείο τρομακτικό είναι ότι οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη. Και είναι ωραία λέξη, θα περιτρέχουν. 2.500 χρόνια πάλι προ Χριστού. Θα περιτρέχουν. Και το λέγαν τότε που τα μόνα μεταφορικά μέσα ήταν τα γαϊδουράκια, τα λογάκια, οι άμαξες και άντε και καμιά βαρκούλα. Με πανιά και με κουπιά. Σήμερα όμως οι άνθρωποι περιτρέχουν τη γη με αεροπλάνα. Περιτρέχουν τη γη με πυράβλους, περιτρέχουν τη γη με τρένα, με ασύλληπτες ταχύτητες. Πριν από λίγα χρόνια ο Ιούλιος Βέρν είχε γράψει ένα φανταστικό επιστημονικής φαντασίας μυθιστόρημα, ο γύρος της γης σε 80 μέρες, που εφαινόταν απίστευτο. Και τώρα ο γύρος της γης γίνεται μέσα σε μια μέρα. Είναι σημείο των εσχάτων ημερών. Ένα άλλο σημείο είναι ότι η αμαρτία θα πληθυνθεί και η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Αυτό ιδίως η αγάπη και η αμαρτία βέβαια είναι εμφανές πια. Είτε είναι με τη μορφή της βίας, είτε είναι με τη μορφή της πορνείας, είτε είναι με τη μορφή της απιστίας, με τη μορφή του λαδώματος, της κλοπής. Τα ζούμε κάθε μέρα αυτά. Τα ζούμε, οι οικογένειες διαλύονται, τα παιδιά χάνονται, τα ναρκωτικά. Η αμαρτία έχει φτάσει, φτάνει, πλησιάζει στο πλήρες. Ο Θεός θα μας φυλάει, αδερφοί. Αλλά και η αγάπη των πολλών ψυχραίνεται. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό στο Μαρούσι. Το Μαρούσι ήταν ένα χωριουδάκι πριν από 50 χρόνια, 45 χρόνια. Ήταν γύρω στα 15. Θυμάμαι και μια απογραφή που είχε, βγήκαν 23.000 κάτοικοι και θεωρήθηκε ότι μεγάλωσε πολύ το Μαρούσι. Το λέει ο πατέρας μου, πώς γίναμε, 23.000 λέει γίναμε. Τότε όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές, δεν κλειδώνανε τίποτα. Οι γείτονες γνωριζόμαστε. Δεν υπήρχε, μέσα στη γειτονιά υπήρχε αγάπη, υπήρχαν και τσακωμοί, αλλά βασικά ήταν αγαπημένοι οι γείτονες. Τώρα το διπλανό διαμέρισμα και δεν το ξέρεις, και άμα κάνεις και λίγο φασαρία σε βρίζει κιόλας. Είναι ότι η αγάπη χάνεται, φεύγει από την ψυχή των ανθρώπων, γιατί η αμαρτία αυξάνει. Και όσο αυξάνει η αμαρτία, τόσο λιγοστεύει η αγάπη. Και άλλα σημεία πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά ένα ωραίο σημείο που μου αρέσει είναι
η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στις έσχατες ημέρες, η όψιμος βροχή, που είναι αυξανόμενη. Εγώ θυμάμαι, αδελφοί, όταν πρωτοπήκα στην Εκκλησία πριν 20 χρόνια, το 20%, το 30% των ανθρώπων ήταν βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Σήμερα αν ρωτήσω, και το ρωτάω, ποιος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, να δούμε πόσα χρόνια, για έχει σηκώσει το χέρι, ποιοι δεν έχουν λάβει, για να λάβουν κιόλας. Βλέπετε πόσοι λίγοι είναι. Θυμάμαι δε όταν είχα πάει στην Ιγυρία, γιατί δεν είναι θέμα Ελλάδος ή θέμα Εκκλησίας, όταν είχα πάει στην Ιγυρία και κύριε του αδερφός ο Λούις στα αγγλικά ρώτησε, όσοι δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο να σηκώσετε το χέρι σας για να προσευχηθούμε. Κανένα χέρι δεν σηκώθηκε. Λέει, δεν θα καταλάβανε τι τους είπα. Λέει, όσοι δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε το χέρι σας. Κανένα χέρι. Δεν πάει, δεν καταλάβανε τίποτα. Λέει, όσοι έχετε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, σηκώστε το χέρι σας. Όλοι το σηκώσανε. Και δεν μιλάμε 100, 200, 300 άνθρωποι εκκλησία, 5.000, 10.000 εκκλησία. Στο ύπεθρο. Σε παγκάκια. Τεράστιες εκκλησίες. Είναι ένα ωραίο σημείο των εσχάτων ημερών. Και επίσης το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και στην πατρίδα μας. Ξέρετε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου καθαρό άρχισε να κηρύττει στις αρχές του αιώνα. Και όσο πάει αυξάνει με δύο χαρακτηριστικά. Αυτά που είπε ο Χριστός για τις έσχατες ημέρες. Προσέχετε, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι στις έσχατες μέρες θα κηρύττεται το Ευαγγέλιο, αλλά θα υπάρχουν και πολλά λάθη, πολλές πλάνες, πολλά ψέματα. Που τα ζούμε και αυτά, καθώς ακούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, στην Εκκλησία των Θεσσαλονικίων, στο θέμα αυτό αρχίζει καθαρά και ξάστερα. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, πρώτον περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που όπως θα δούμε παρακάτω αναφέρεται στη Δευτέρα παρουσία, και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών ότι τάχα επλησίας είναι η μέρα του Χριστού, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Γιατί πολλοί έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Όταν θέλουν να υποστηρίξουν τη θέση τους, λένε, το είπε και ο αδελφός αυτός. Και δεν λένε αλήθεια. Ή, και αν λένε αλήθεια, έχουν καταλάβει λάθος. Και δεν είναι καλό να στηρίζουμε τη θέση μας επειδή το είπε κάποιος άνθρωπος. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να στηρίζουμε τη θέση μας επειδή το λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή όλοι είμαστε μαθητές και σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο. Γιατί σήμερα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να τα λέει καλά, αύριο να τα πει λάθος. Και να παρασύρει ο ένας τον άλλον σε αυτό που ο Θεός είπε, βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Είμαι βέβαιος ότι είναι αλήθεια, γιατί το είδα γραμμένο. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι αλήθεια, επειδή μου το είπες εσύ, όποιος και να είσαι. Καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Μπορεί να μου το δείξεις, τότε θα βεβαιωθώ. Αλλά δεν φτάνει να μου το πεις, δεν αρκεί για να βεβαιωθώ, ούτε φτάνει και αρκεί για να βεβαιωθώ να μου πεις ότι στο έδωσε με προφητεία ο Θεός ή στο έδειξε με όραση ο Θεός ή στο έδειξε με ενύπνιο. Καθόλου μάλιστα δεν βεβαιώνουμε. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, είναι η απόλυτη αλήθεια. Εμείς και λάθη κάνουμε και μπορεί και ψέματα να πούμε, ο Θεός να μας συγχωρήσει, μετανοούμε βέβαια, αλλά μπορεί και να μην έχουμε καταλάβει και κάτι και να μην το κάνουμε συνειδητά. Γι' αυτό είναι απαραίτητο όλοι μας να διδασκόμεθα απευθείας από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προσέχετε λοιπόν, μη σας πλανήσει κανείς για την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου και της επισυνάξεως ημών εις αυτόν ότι τάχα επλησίασε, ούτε να σας πει ότι έστειλα εγώ επιστολή, ούτε να σας πει κανείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ το είπα. Γιατί ας μη σε εξαπατήσει της κατ' ιδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας αν πρώτον δεν έλθει η αποστασία
και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν είναι δυνατόν να έλθει η Δευτέρα Παρουσία εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού επιβεβαιώνεται από τον Λόγο του Θεού. Και θέλω να ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε στη σελίδα 796, είναι από το Δανιήλ, θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 9 και από το εδάφιο 24. Θα δούμε πώς περιγράφει αυτή την έλευση και την παράβαση, δηλαδή όπως λέει ο Λόγος του Θεού, την αποστασία. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Δανιήλ δεν έχει δει την Εκκλησία και βλέπει τα πράγματα συνεχόμενα, το διάλειμμα της οικονομίας της Χάριτος. Ο Δανιήλ δεν το έχει δει, δεν το έχει αποκαλύψει ο Θεός, γιατί απευθύνεται το Πνεύμα το Άγιο στο Δανιήλ μόνο για το λαό Ισραήλ. Όμως ακούστε τι λέει στο 24 εδάφιο. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβασης και να τελειώσωσιν εαμαρτίε και να γίνει η εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί η δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. 70 εβδομάδες χρειάζονται για να συντελεστεί η αποστασία, η παράβασης, ταυτόχρονα να τελειώσουν οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ, δηλαδή να μετανοήσουν και να εξητήσουν το Χριστό, να γίνει η εξηλαίωση, να μην βάλουν δηλαδή το χάραγμα και να μην λάβουν μέρος στην απώλεια, αλλά να λάβουν μέρος στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, να εισαχθεί η δικαιοσύνη αιώνιος, που είναι η Δευτέρα Παρουσία, να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία, να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων και να χρηστεί βασιλεύς επί της γης, όπου θα βασιλεύσει εν ράβδος σίδηρα ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αλλά όμως συνεχίζει ο Δανιήλ, γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε την ερμηνεία των 70 εβδομάδων δίδει, ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλουν συνίστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. 69 εβδομάδες θα υπάρξουν από τότε που θα δοθεί το διάταγμα για να οικοδομηθεί, στον Νεεμία εδόθη το διάταγμα για να οικοδομηθεί ο ναός του, το τείχος Ιερουσαλήμ και το τείχος της Ιερουσαλήμ, 69 εβδομάδες, και αν μετρήσουμε αδελφοί, δεν θα το κάνω τώρα και κάνουμε υπολογισμό, το έχω κάνει, βγαίνει ακριβώς την ημέρα που σταυρώνεται και τις ημέρες που σταυρώνεται και αναστήνεται ο Χριστός. Ακριβώς όμως με τα χρόνια της Βίβλου, που δεν είναι 365 όπως σε μας τώρα, αλλά είναι 360 χρόνια. Και ξαναδιαβάζω. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ από τον Νεεμία έως του Χριστού του Ηγουμένου, του Ιησού Χριστού, θα είναι εβδομάδες 69. Θέλει όμως οικοδομηθεί πλάπαλιν, πριν όμως έρθει ο Χριστός, θα οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος. Δηλαδή πάλι θα γκρεμίσει και πάλι θα ξαναοικοδομηθεί. Εδόθη η εντολή επί Νεεμίου ανθρώπου του Θεού να οικοδομηθεί ο οίκος, αλλά πάλι θα γκρεμιστεί και πάλι θα οικοδομηθεί, όπως και έγινε. Μάλιστα στο Ευαγγέλιο του το κατά Ιωάννη λένε οι Ιουδαίοι, 46 έτη οικοδομήθη ο ναός ούτως και εσύ θέλεις εγύρι αυτόν εις τρεις μέρας. Στα 46 χρόνια οικοδομήθηκε και ύστερα μπήκε ο Χριστός μέσα στο ναό, όταν ήταν τελειωμένος, δηλαδή όταν γεννήθηκε ο Χριστός ήταν τελειωμένος ο ναός. Θα οικοδομηθεί λοιπόν, διαβάζω πάλι, είναι τέλειος ο Λόγος του Θεού, δεν έχει κενά. Θα οικοδομηθεί πάλι και η πλατεία και το τείχος και μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας, όπως και έγινε. Ήταν ο πόλεμος τότε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επαναστάσεις που έκανε ο λαός Ισραήλ με τους τότε βασιλιάδους Μακαβαίους κλπ. Εν καιρή στενοχωρίας. Αλλά όμως οικοδομήθηκε. Και ακούστε τι λέει. Και μετά τις 62 εβδομάδες, μετά τις 69 εβδομάδες, θα εκοπεί ο Χριστός πλην ουχίδια αυτών.
Θα πεθάνει ο Χριστός, αλλά όχι για τις αμαρτίες του, για τις αμαρτίες μας. Θα πεθάνει όχι για τον εαυτό του, για μας θα πεθάνει ο Χριστός. Θα εκοπεί ο Χριστός ουχή δι' αυτόν. Την οικονομία της χάριτος δεν τη βλέπει ο Δανιήλ, όπως είπαμε, και συνεχίζει. Και ο λαός του ηγουμένου, δηλαδή από τη στιγμή της Ανάστασης, της Πεντηκοστής, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν το βλέπει ο Δανιήλ. Βλέπει το λαό Ισραήλ, γιατί από την Πεντηκοστή, από το 70 μετά Χριστό, μέχρι να έρθει την αρπαγή της Εκκλησίας, ο λαός Ισραήλ είναι εκτός από το σχέδιο του Θεού. Είναι η ελαία που κόπηκε και πάνω σε αυτή κεντρίστηκε η Εκκλησία του Χριστού. Φεύγοντας όμως η Εκκλησία του Χριστού, αρχίζει ο Θεός πάλι να διαπραγματεύεται με το λαό Ισραήλ. Αφού εκοπεί λοιπόν ο Χριστός, σταματάει, διάλειμμα μεγάλο, δεν το βλέπει ο Δανιήλ την οικονομία της χάριτος, βλέπει αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τι βλέπει? Ο λαός του ηγουμένου, και αυτός είναι ο Αντίχριστος, ως της θέλει ελθεί, θα έλθει στο μέλλον ο λαός του Αντιχρίστου και ο Αντίχριστος, θα αφανίσει την πόλη του Αγιαστήριον και το τέλος αυτής θα έλθει μετά κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Διορισμένοι αφανισμοί, θλίψεις μεγάλη που δεν έγινε ποτέ. Όμως και θέλει στερεώσει τη Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Αυτή είναι η εφταετία του Αντίχριστου, την οποία βλέπει ο Δανιήλ. Είναι μετά την αρπαγή 7 χρόνια διακυβέρνηση από τον Αντίχριστο στη γη. Τα 3,5 πρώτα χρόνια θα είναι ευημερίας, θα το δούμε, θα είναι ευημερίας και ευκολίας για τον, δηλαδή θα προσπαθήσει να πείσει και πολλούς θα πλανήσει ο Αντίχριστος, ότι μάλιστα ιδιαίτερα τους Ιουδαίους, ότι είναι ο Χριστός, ότι είναι ο Μεσσίας, ο ερχόμενος. Στα 3,5 χρόνια ακριβώς όμως θα γίνει πόλεμος στον ουρανό και ο Μιχαήλ θα διώξει το διάβολο και μάλιστα λέει στην Αποκάλυψη, απλώς σας το διαβάζω, ότι θα γίνει πόλεμος στον ουρανό και ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ιερό, εν το ουρανό. Διαβάζω από το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και από το 7 εδάφιο. Και ρίχθη ο δράκον ο Μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού με ταυτού. Στο δε λίγο παραπάνω εδάφιο, στο τρίτο εδάφιο, στο τέταρτο εδάφιο λέγει και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς στην γη. Και ο δράκον εστάθηκε λοιπά. Εκείνη την περίοδο θα παρασύρει ο διάβολος το 1/3 των αγγέλων. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει και στους αγγέλους αυτού βρίσκει ελαττώματα ο Θεός. Θα πισθούνε το 1/3 των αγγέλων να ακολουθήσουν τον Σατανά που ήταν χερούβε επισκιάζων, ο πρώτος άγγελος στην τάξη του Θεού. Και όταν θα πέσει, θα φύγει ο διάβολος από τον ουρανό, η Εκκλησία θα έχει αρπαχθεί 3,5 χρόνια νωρίτερα, θα βρίσκεται εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, ακόμη δεν θα έχει φτάσει στον ουρανό, δεν θα έχει γίνει ο γάμος του Αρνίου. Ο γάμος του Αρνίου θα γίνει μετά την επισύναξη των Αγίων, γιατί θα είναι μπροστά και οι νύμφοι και οι φίλοι του νυμφίου και ο νυμφίος, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια θα είναι... Το διαβάζω πάλι στο 27 εδάφιο, από, επιστρέφω σελίδα 797, Δανιήλ 9 κεφάλαιο και 27 εδάφιο, που λέει «Και θέλει στερεώσει την Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη, 7 χρόνια, και εν το ημίση της εβδομάδος θα πάυσει η θυσία και η προσφορά». Έχει χτιστεί πια ο ναός του Σολομώντος, υπάρχει θυσία και προσφορά από τους Ισραηλίτες στο ναό του Σολομώντος, γιατί ακόμη δεν έχουν δεχθεί τον Ιησούν Χριστόν Κύριον και συνεχίζουν και προσφέρουν στο ναό του Σολομώντος. «Και επί το πτερίγιον του ουρανού, του ιερού, θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως».
Γιατί θα συμβεί αυτό που διαβάζουμε στη Β' επιστολή πάλι, γυρίζω αλλά εσείς μη γυρίζετε αν θέλετε, που λέει η Γραφή στο 4 εδάφιο, να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, να έλθει πρώτον η αποστασία, να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ώστε να καθίσει εις το ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Θα κάτσει στο ναό του Σολομώντος σαν Θεός. Και θα αποδεικνύει με τα σημεία και τα τεράστια ψεύδους και απάτης που θα κάνει ότι είναι Θεός. Και τότε θα εννοήσουν οι Ισραηλίτες ότι αυτός είναι το βδέλυγμα, όχι δεν είναι ο Μεσσίας, αλλά είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαλιθένδια του Δανιήλ του προφήτου. Και τότε θα εκχέει πνεύμα χάριτος ο Θεός στους Ισραηλίτες και θα εξητήσουνε και θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίον εξεκέτησαν. Και θα αρχίσει αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, αφού συντελεστεί η παράβαση και τελειώσουν οι αμαρτίες, θα γίνει εξηλαίωση στο λαό Ισραήλ περί της ανομίας και θα εισαχθεί αιώνιος δικαιοσύνη και θα σφραγιστεί η όραση και προφητεία με την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού και θα κριστεί ο Ιησούς Χριστός βασιλεύς επί της γης. Και τούτο έως τη συντελείας του. Συνεχίζω, θελείστε το βδέλυγμα της ερημόσεως και έως τη συντελείας του καιρού αυτού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Αυτό χρονικά είναι το σχέδιο του Θεού, όπως μας το λέγει και στη Δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο προφήτης Δανιήλ, αλλά και στην Αποκάλυψη. Όμως να συνεχίσουμε λίγο το κύριο χαρακτηριστικό της επιστολής αυτής. Στο 5 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν Θεσσαλονικής, 5 εδάφιο, δεν θυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, όταν ήμουνα τότε στη Θεσσαλονίκη και σας κήρυτα, και μ' αρέσει αδελφοί αγαπητοί ότι ο Απόστολος Παύλος όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο το κήρυτε ολόκληρο. Μίλησε για τη σωτηρία, μίλησε για το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, μίλησε για τον αγιασμό και μίλησε και για την αρπαγή της Εκκλησίας και για το εσχατολογικά. Και τους θυμίζει αυτά που σας έλεγα τότε όταν ήλθα και δημιουργήθηκε η Εκκλησία, γιατί δεν έχει ξαναπάει, μία φορά πήγε και δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά τους είπε όλο το Ευαγγέλιο. Δεν ενθυμίστε στο 5 εδάφιο όταν ήμουν παροιμήν ότι σας έλεγον αυτά. Και τώρα γνωρίζετε, μάλιστα στο κείμενο λέει είδατε, που πιθανόν να σημαίνει γνωρίσατε, έχετε ήδη γνωρίσει, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε γνωρίσατε είναι, είτε γνωρίζετε είναι, το ίδιο νόημα είναι, ξέρετε, από τότε ξέρετε που ήμουν εγώ μαζί σας, γνωρίσατε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, τον Αντίχριστο, ώστε να αποκαλυφθεί στο δικό του τον καιρό. Δεν μπορεί δηλαδή ο Αντίχριστος να αποκαλυφθεί. Κάποιος τον κολλεί. Το κείμενο λέει το κατέχον. Το κατέχον την εξουσία που είναι η Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο, η παρουσία του Θεού. Τώρα γνωρίζετε αυτόν που τον εμποδίζει. Είναι πολύ ωραία μετάφραση εδώ του Βάμβα. Γνωρίζετε εκείνον τον οποίον εμποδίζει να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, εργάζεται ο Αντίχριστος, αλλά μυστηριωδώς, κρυφά. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πει ότι αυτός είναι. Κανένας, πολλοί που έχουν προσπαθήσει. Μην προσπαθήσετε αδελφοί, γιατί δεν αρέσει και στο Θεό. Γιατί θα πιάσουμε να λέμε πρόσωπα ανθρώπων και είναι αμαρτία αυτό να κάνεις τέτοια κατηγορία σε άνθρωπο. Είναι μυστήριο, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον, και θα συνεχίσει δηλαδή να ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Μόνο θα συνεχίσει μυστηριωδώς να εργάζεται ο Αντίχριστος, θα συνεχίσει κρυφά να εργάζεται ο Αντίχριστος, όχι αποκεκαλυμμένα, μέχρι να παραλυθεί η Εκκλησία, μέχρι να, και ακούστε τη λέξη που λέει, μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Να φύγει, να βγει από τη μέση. Γιατί αυτός που είναι στη μέση τον εμποδίζει. Μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και συνεχίζει. Και τότε, μετά την αρπαγή, μετά αφού εκβληθεί ο κολλίον εκ μέσου τώρα,
Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Τότε θα τον γνωρίσουν όλοι, γιατί θα είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός πιανού κράτους. Και ποιος είναι αυτός? Να το δούμε και αυτό, αδελφοί, στον Δανιήλ. Είναι στη σελίδα 794, το 23 εδάφιο, από το 7ο κεφάλαιο. Ζήτα κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Εξηγεί ο άγγελος, εξηγεί τα περί αντιχρίστου, τα περί του θηρίου, το οποίο είδε να βγαίνει από την θάλασσα, και μάλιστα το τέταρτο θηρίο, και λέγει. Και εκείνος είπε, το θηρίον το τέταρτον θέλει είστε η τετάρτη βασιλεία, που είναι η ρωμαϊκή επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Μέχρι εδώ είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία που βλέπει ο Δανιήλ και του εξηγεί ο άγγελος. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την εστέλουση εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Κατευθείαν πηγαίνει, αφού παρατάει την οικονομία της Χάριτος, τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς που θα εγερθούν εκ της βασιλείας ταύτης. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τώρα βλέπουμε. Και συνεχίζει. Και κατόπιν αυτών, γιατί τώρα είναι μια εκπληκτική περίοδος, για πρώτη φορά μετά από 2.000 χρόνια, δηλαδή επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όλη η Ευρώπη έχει ένα νόμισμα και θα συνεχίζει να έχει. Και επίσης το καταπληκτικό είναι ότι αυτή η συνέχεια της βασιλείας δεν επεκτείνεται με πολέμους, όπως οι Βαβυλώνοι, οι Μίδοι, οι Πέρσες, οι Έλληνες, ο Μεγαλέξανδρος, η Κυρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επεκτείνεται εν καιρό ειρήνης. Όλοι θέλουν να υποταχθούν και να πούνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίζει. Και κατόπιν αυτών των 10 βασιλέων, που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, θα έρθει η στιγμή όμως που θα το εννοήσουμε αυτό, γιατί είναι για τη δική μας την περίοδο. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί. Είναι το μικρό κέρας, και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον, και θέλει υποτάξει τους 3 βασιλείς, και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου. Ο Αντίχριστος είναι αυτός που θα έρθει μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουσι κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου, και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους, και θέλουσι δοθεί εις την χείραν αυτού μέχρι καιρού, καιρών και ημίσεως καιρού, 3,5 χρόνια. Θα του δοθεί η απόλυτη εξουσία. Και την απόλυτη εξουσία θα του τη δώσει ο διάβολος, όταν θα πέσει με θυμό μέγα επί της γης, γιατί λίγος είναι ο καιρός του. Είναι η απόλυτη στιγνή δικτατορία του Αντιχρίστου για 3,5 χρόνια, που θα γίνει αυτό το οποίο λέει η Γραφή, ότι τέτοια θλίψη δεν ήλθε, ούτε πρόκειται να έλθει. Και είναι, αδελφοί, άξιον θαυμασμού να υπάρχει θλίψης που δεν έχει γίνει ποτέ στον κόσμο και ούτε θα ξαναγίνει. Γιατί οι χριστιανοί και όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν ταλαιπωρηθεί όλες αυτές τις χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη Διαποστολική Εκκλησία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Στα λιοντάρια τους ρίχνανε, σε βασανιστήρια, σε θανάτους, σε καψίματα, σε σταυρώσεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά αυτή η θλίψη θεωρείται για το Λόγο του Θεού τίποτα μπροστά στη θλίψη που θα φέρει ο Αντίχριστος τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ο Θεός να μας φυλάει να έχουμε φύγει. Να έχουμε πετάξει ως η αετή, εκεί που είναι το σώμα, εκεί να βρεθούμε κι εμείς. Δόξα στο Θεό. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ας δούμε τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, που είναι στη σελίδα 795, στο 8ο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο. Είναι μια πλήρης περιγραφή, και αξίζει τον κόπο να δούμε πώς τον βλέπει ο Θεός και πώς τον περιγράφει, γιατί είναι το βιογραφικό του, το curriculum vitae, το βιογραφικό του Αντίχριστου είναι εδώ. Σελίδα λοιπόν 795, το 8ο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο. Και εν της εσκάτης κερής της βασιλείας αυτών. Ποιοι είναι η βασιλεία αυτών? Ας το δούμε, γιατί εδώ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που δείχνει ο Λόγος του Θεού. Ότι θα είναι μέσα από ένα κράτος των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και η επίγονη χωρίστηκε στα 4, η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Χωρίστηκε στα 4, στη Συρία, στην Ασία, στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Και λέει μάλιστα, αν θέλετε να το δείτε αυτό,
στο 9 εδάφιο, λίγο πιο πάνω στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «και εκ του ενός εξ αυτού των τεσσάρων εξήλθεν ένα κέρας μικρόν», όλο έτσι το λέει, αυτός είναι ο Αντίχριστος, «το οποίο είναι μεγαλύνθη όμως καθ' υπερβολήν προς τον νότον, προς την ανατολή, προς τον νότο, προς την ανατολή, αλλά και προς την γη της δόξης». Και το μόνο που μένει είναι οι δύσεις. Και για την γη της δόξης οι δύσεις είναι η Ελλάδα. Είναι δηλαδή το πιθανότερο, έτσι πιστεύουν οι μελετητές της Γραφής και εγώ προσωπικά έτσι νομίζω, το πιθανότερο είναι ότι ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας. Και γιατί? Πρώτον, γιατί θα είναι από ένα κράτος που θα ανήκει στην αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι ένα κράτος ταυτόχρονα που θα ανήκει σε έναν από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είπαμε είναι Αίγυπτος, Συρία, Ασία και Ελλάδα, και το μόνο κράτος που ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και στους επιγόνους του Αλεξάνδρου, είναι η Ελλάδα. Δεν μας τιμά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καυχόμεθα μη γέννητο. Ούτε ψάχνουμε, αδελφοί. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τον Χριστό. Ψάχνουμε την παρουσία του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει αυτός. Επειδή όμως μας το λέει η Γραφή, καλό είναι να το διαβάσουμε, γιατί πιστεύω ότι θα μείνουν οι κασέτες, θα μείνει το ίντερνετ, θα μείνουν όλα για αυτούς που θα μείνουν μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Να τα έχουν έτοιμα. Αλληλούια. Και εμείς πληροφοριακά τα ακούμε. Και εδώ θέλω να επιμείνω σε κάτι. Από τα 4 Ευαγγέλια που έχει γράψει ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, το πρώτο που έγραψε ο Ματθαίος το έγραψε προς τους Εβραίους και αποκαλύπτει τον Ιησού τον Ναζωραίο σαν το Μεσσία, που λένε οι γραφές. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο που εγγράφηκε καθ' υπαγόρευση του Πέτρου απευθύνεται στους Ρωμαίους και φανερώνει τον Ιησού Χριστόν σαν δούλο. Το τρίτο Ευαγγέλιο που έγραψε ο Έλληνας ο Λουκάς απευθύνεται προς τους Έλληνες και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν Υιό ανθρώπου. Το τέταρτο όμως Ευαγγέλιο που γράφτηκε από τον Ιωάννη και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν Υιόν Θεού και απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού, είναι το μόνο που δεν ασχολείται καθόλου με τα ισχατολογικά. Για την Εκκλησία του Χριστού δεν την ενδιαφέρουν τα ισχατολογικά. Τελειώνει η ιστορία της με την αρπαγή της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα δεν αναφέρεται τίποτα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν Υιόν του Θεού του Ζώντος και απευθύνεται στην Εκκλησία. Δεν είναι ο Αντίχριστος για μας. Δεν περιμένουμε εμείς τον Αντίχριστο. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό, αδελφοί. Τον Χριστό περιμένουμε. Η σχέση μας είναι με τον Χριστό. Και μάλιστα η εξουσία μας είναι αυτή που μας έχει δώσει ο Χριστός, γιατί είναι γεγραμμένο αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο, αλλά και ακόμη ιδού εξουσία δίδω εις εσάς να πατείτε επί Όφεων και Σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και δεν θα μπορέσει τίποτα να σας βλάψει. Ο Αντίχριστος θα βλάψει την ανθρωπότητα. Την Εκκλησία δεν μπορεί να τη βλάψει, γιατί πρώτα θα την πάρει ο Χριστός και ύστερα ο διάβολος θα δώσει την απόλυτη εξουσία του στον Αντίχριστο. Ας δούμε όμως, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που λέγαμε στη σελίδα 795 στο 23 εδάφιο από το 8ο κεφάλαιο, που λέγει ο άγγελος ερμηνεύοντας ο Γαβρίλ στον Δανιήλ το ενύπνιό του και εν της εσχάτης κερίς της βασιλείας αυτών των τεσσάρων. Και έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό, μοναδικό σημείο, αδελφοί. Όταν εανομίε φθάσωση στο πλήρες, τότε θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετώσεις πανουργίας. Σκληροπρόσωπος, καθόλου έλλειψη αγάπη, καθόλου αγάπη. Είναι ο διάβολος που κατοικεί μέσα του. Σκληροπρόσωπος, άγριος, σκληρός, αλλά ταυτόχρονα και πανούργος. Αλλά πότε θα εγερθεί αυτός ο βασιλεύς? Όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες. Και δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή στην ανθρωπότητα που οι ανομίες να φτάσουν στο πλήρες
Γιατί πάντοτε, και όταν ο Ηλίας είπε μόνος μου απέμεινα, λέει είναι άλλες 4.000 γόνατα που δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι του Θεού. Αν το δείτε από τον Αδάμ και την Εύα, υπήρχε το γενεαλογικό δέντρο Σήμ, ο Ενόχ και όλοι, πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι του Θεού. Μόνο μία στιγμή, αδελφοί, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος του Θεού, το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν φύγει. Μετά θα ξαναπιστέψουν άλλοι. Αλλά εκείνη τη στιγμή όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού φεύγουν με την αρπαγή της Εκκλησίας και εκείνο το δευτερόλεπτο η αμαρτία έφτασε στο πλήρες. Πλήρες, ξέρετε τι θα πει πλήρες, χωρίς εξαίρεση. Και όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, όπως διαβάσαμε. Τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εις τον δικό του καιρό. Και πότε, μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων, και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Πότε, όταν οι αμαρτίες θα φτάσουν στο πλήρες. Και θα είναι άνθρωπος σκληροπρόσωπος και πανούργος, και μάλιστα λέει η γραφή συνετός εις πανουργίας. Ακούστε τώρα παρακάτω το βιογραφικό του σημείωμα. Και η δύναμη σε αυτού θα είναι ισχυρά, όχι όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Η δύναμη του θα είναι ισχυρά από το διάβολο όμως. Δεν έχει δική του δύναμη. Και μάλιστα λέει ότι επειδή είναι μικρό το κέρας που θα σηκωθεί αλλού στη γραφή, θα αποκτήσει δύναμη που οι άλλοι θα του δώσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άλλοι βασιλείς και οι άλλοι οι άρχοντες που θα τον κάνουν δικτάτορα. Θα του δώσουν όλη την εξουσία. Δεν έχει δική του δύναμη ούτε σαν άνθρωπος, σαν κράτος. Και εδώ που τα λέμε, εάν πράγματι είναι Έλληνας και πράγματι είναι η Ελλάδα, το βασίλειο από όπου θα βγει, είναι ίσως το πιο αδύναμο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο αν όλοι οι άρχοντες, πώς να το πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δώσουν δύναμη, θα έχει δύναμη. Δεν θα έχει δύναμη λοιπόν από τη δική του δύναμη, πρώτον γιατί θα του τη δώσει ο διάβολος, σαν πνευματική δύναμη, αλλά και σαν ανθρώπινη δύναμη θα του τη δώσουν οι άλλοι βασιλείς. Και θέλει αφανίζει εξαισίως. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι με εξαίσιο τρόπο θα αφανίζει τους ανθρώπους. Ακούτε. Ενώ το χαρακτηριστικό είναι ακριβώς αντίθετος από τον Χριστό. Γι' αυτό τον λένε και Αντίχριστο. Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και είναι θαυμαστό. Ενώ σώζει εξαισίως ο Χριστός, είναι ισχυρός εις το σώζει, αυτός αφανίζει εξαισίως, είναι ισχυρός εις το αφανίζει. Με δύναμη που δεν είναι δική του. Το επόμενο. Και θέλει ευωδούστε και θέλει κατορθώνει. Θα ευωδώνεται σε ό,τι κάνει. Όπως ο Χριστός. Θέλεις και μας υπόσχεται ότι θα ευωδούστε εις πάντα ό,τι κάνεις. Τώρα όμως επειδή δεν θα υπάρχει ο κολλίον, δεν θα υπάρχει ο παράκλητος, δεν θα υπάρχει η εκκλησία, δεν θα υπάρχει ο Χριστός κάτω στη γη, θα ευωδούτε και θα κατορθώνει και θα αφανίζει και τους ισχυρούς της γης και των λαών των Άγιων. Και τους ισχυρούς της γης θα αφανίζει, όποιον πάει αντίθετα με αυτόν, όποιος του διεκδικεί την εξουσία ισχυρός θα τον αφανίζει, αλλά θα αφανίζει και των λαών των Άγιων. Ποιος είναι ο λαός ο Άγιος? Της Παλαιάς Διαθήκης. Απαρχής ο λαός Ισραήλ. Στη συνέχεια κάθε φυλή, χρώμα, λαός, έθνος, όχλος πολύς αμέτρητος, σφόδρα μεγάλος, λέει η γραφή, θα σωθεί κατά την εφταετία του Αντίχριστου. Αλλά θα αφανίζει και των λαών των Άγιων και θα φτάσει μάλιστα να σκοτώσει στα πρώτα 3,5 χρόνια, στο τέλος των πρώτων 3,5 ετών, και τους δύο αυτούς ανθρώπους που θα σηκώσει ο Θεός, τους δύο προφήτες που θα κηρύττουνε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Αλλά όπως έχουμε πει τώρα, όχι κατά χάριν όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, γιατί έφυγε η περίοδος της χάριτος, αλλά δια του νόμου, και ο νόμος εφταετίας είναι
μη βάζετε το χάραγμα του Αντίχριστου, το 666, στο δεξί σας χέρι ή στο μέτωπο, και μην προσκυνάτε την εικόνα που έπεισε ο ψευδοπροφήτης να φτιάξουν οι άνθρωποι και θα της δώσει πνεύμα για να πλανήσει όλη την οικουμένη. Στα 3,5 χρόνια θα καταφέρει ο Αντίχριστος να σκοτώσει τους δύο προφήτες. Για τα 3,5, τα πρώτα 3,5 χρόνια δεν έχει εξουσία να το κάνει. Τους φυλάει ο Θεός. Όταν όμως τελειώσει η διακονία τους, τότε θα τους σκοτώσει. Αλλά σε 3 μέρες θα αναστηθεί. Θα αναστηθούν οι προφήτες αυτοί. Και θα φτάσουν στον ουρανό. Και θα δούνε πάσο φθαλμό στην Ανάσταση. Και όταν το διαβάζαμε πριν 50, το διαβάζανε οι άνθρωποι πριν 60-60 χρόνια, πώς θα το δούνε πάσο οφθαλμός. Τώρα, την τηλεόραση, με το CNN, με το ίντερνετ. Θυμάμαι τον Τσαουσέσκου όταν σκοτώθηκε, πώς τον είδε όλοι οικουμένοι. Όλοι οικουμένοι. Σκεφτείτε τότε που η τεχνολογία θα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ας συνεχίσουμε όμως. Θα αφανίζει τους ισχυρούς και των λαών των Άγιων και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμι να ευωδούται η απάτη εν τη χειρή αυτού και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Τρία χαρακτηριστικά. Θα ευωδούται η απάτη. Δηλαδή η απατεωνιά θα αυξάνει. Θα ευωδούται. Όποιος είναι απατεώνας θα τα καταφέρνει. Ποιος είναι ψεύτης, όποιος είναι βλάσφημος, η απάτη θα ευωδούται. Θα μεγαλυνθεί στην καρδιά του, θα υπερηφανευθεί και θα λαζονευθεί σφόδρα, γι' αυτό και θα παρουσιάσει και θα καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα μεγαλυνθεί στην καρδιά του σφόδρα και στο τέλος θα σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων. Στη Δευτέρα παρουσία θα μαζέψει στη μάχη του Αρμαγεδόν στα στρατεύματά του για να πολεμήσει τον Χριστό που θα κατεβαίνει εν εφέλες με τα πάντων των Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης μετά το γάμο του Αρνίου και με τα πάντων των αγγέλων αυτού. Και θα μαζευτούν τα στρατεύματα του Αντίχριστου με όλη αυτή την δύναμη που θα έχει για να εμποδίσουν τη Δευτέρα παρουσία. Αν είναι ποτέ δυνατόν, τέτοια θα είναι η απιστία τους. Ξέρετε πως το λέει η Γραφή. Δια τούτο θα πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Θα πλανηθούν και θα νομίσουν ότι θα μπορούν να τα βάλουν με τους εξωγήινους. Εξωγήινοι θα λένε είναι αυτοί. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι είναι ο Χριστός. Δεν μπορούν να δώσουν ερμηνεία. Γιατί κατά το αγεγραμμένα και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος. Θα πιστεύουνε στο ψεύδος ότι οι εξωγήινοι είναι βαράτε τους για να αμυνθούμε. Δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Ένα, δύο, τρία πράγματα ακόμη πολύ γρήγορα θα αναφερθούν. Αδελφοί, στην ερμηνεία τη χρονική, πάλι στο 8ο κεφάλαιο, 13 εδάφιο θα διαβάσουμε, και τότε ήκουσα Αγίου Τινός Λαλούντος Αγγέλου εννοεί, και άλλος Άγιος έλεγε προς τον Δίνα Λαλούντα, έως πότε θέλει διαρκή η όρασης υπέρι της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωσιν και το αγιαστήριον και το στράτευμα παρατίδονται εις καταπάτησιν. Πόσο χρόνο θα κρατήσει από τότε που θα αναλάβει η εξουσία ο Αντίχριστος μετά την αρπαγή της Εκκλησίας? Και είπε προς εμέ, έως 2.300 ημερονυκτίων τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί. Και 2.300 μέρες είναι περίπου 6,5 χρόνια. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει για τους εκλεκτούς θα συντμηθεί ο καιρός. Γιατί δεν θα μείνει ούτε ένας πια Άγιος. Για τους εκλεκτούς λοιπόν θα συντέμνει, δηλαδή τι σημαίνει δεν θα μείνει ούτε ένας? Θα βάλουν τελικά όλοι οι άνθρωποι το χάραγμα. Όμως ο Θεός συντέμνει για να μην υποχρεωθούν, γιατί θα είναι τραγικό αδερφοί. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να αγοράσει, να πουλήσει, δεν θα έχει να φάει, δεν θα έχει να... τίποτα. Και διωκόμενος κιόλας. Για τους εκλεκτούς συντέμνει τον καιρό για να σωθούν οι εκλεκτοί. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να διαβάσουμε, που είναι επίσης πολύ σημαντικό νομίζω, είναι στη σελίδα 799, που είναι από το κεφάλαιο ΙΑ, εν 10ο κεφάλαιο, θα το διαβάσω πολύ γρήγορα, να δούμε
και τη συμπλήρωση των χαρακτηριστικών του Αντιχρίστου, πως περιγράφεται ακριβώς στο 36 εδάφιο, σελίδα 799 από το 11ο κεφάλαιο. Και ο βασιλεύς, ο Αντιχριστός, θέλει κάνει κατά την θέληση αυτού και θέλει ψωθεί, τα ίδια λέει, και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού, τα ίδια, και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών, και θέλει ευημερεί έως ού συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένο θέλει γίνει. Δεν θα το αναπτύξουμε αυτό, είναι αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα. Ακούστε όμως ορισμένα χαρακτηριστικά. Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών του πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών. Δεν θα φροντίζει για τους θεούς των πατέρων του, αλλά ούτε θα έχει επιθυμία γυναικός. Θα είναι μισογύνης δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού. Και κανέναν θεό δεν θα λαμβάνει υπόψη του, ούτε και τους ψεύτικους των εθνών. Γιατί, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Πάνω από όλους θα μεγαλυνθεί. Θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Γι' αυτό και δεν αναγνωρίζει κανέναν Θεό. Ούτε τον αληθινό, ούτε τους ψεύτικους. Προσέξτε όμως ένα ωραίο χαρακτηριστικό που πιστεύω ότι είναι έτσι. Το έχω δει σε μια εγκυκλοπαίδεια αλλά και στο ίντερνετ. Τον δε Θεό Μαουζίμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού. Και θεών των οποίων οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθεμητά, ούτω θέλει κάμει στα οχυρώματα Μαουζίμ με τα Θεού Αλλοτρίου. Ο Θεός, Μαουζίμ σημαίνει οχυρώματα, Θεός των οχυρωμάτων. Και διάβασα και στο ίντερνετ αλλά τυχαία και σε μία εγκυκλοπαίδεια ότι ο Δίας ήταν, ονομαζόταν στην αρχαία εποχή Θεός των οχυρωμάτων, ο Ολύμπιος Ζεύς. Τώρα αν τούτο είναι δεν το ξέρω, απλώς επειδή το διάβασα σας το λέω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τον εαυτό του Θεό και είναι Έλληνας, εκείνο το οποίο θα συστήσει είναι την αρχαιότητα. Άλλωστε είναι και καταπληκτικό το γεγονός ότι ο δωδεκάθεος, το δωδεκάθεο, δηλαδή τους 12 θεούς έχουν αρχίσει οι άνθρωποι και να τους αναγνωρίζουν αλλά και να τους λατρεύουν. Μάλιστα θα σας πω και κάτι που είναι εκπληκτικό. Όταν ξεκίνησε η εκκλησία της Κηβισιάς, εκεί που πηγαίναμε στο σπίτι του ενός αδελφού στην Εκάλη, ερχόταν μια κοπέλα η οποία δέχθηκε τον Χριστό, πίστευσε στον Χριστό και αυτή και η κορούλα της. Η οποία κορούλα της μάλιστα ήταν λίγο ανάπηρη και δουλεύει σε μια τράπεζα. Πέρασαν τα χρόνια, δεν τους ξαναείδαμε. Αυτή η γυναίκα παντρεύτηκε ένα Σύριο. Και πριν από λίγο καιρό είδαμε την κοπέλα, την κορούλα. Πολύ στενοχωρημένη και μας είπε κλαίγοντας, «Τι έχει πάθει η μάνα μου, αδερφή, μάλιστα στην Άννα μίλαγε. Μαζεύονται και λατρεύουν τον Απόλλωνα. Και κάνουν προσευχές στον Απόλλωνα. Και κάνουν δοξολογίες στο Δία». Και ήταν χριστιανοί αυτοί. Προσέξτε αδελφοί πόσο σοβαρό είναι αυτό. Δεν είναι αστείο. Αλλά δεν έμεινε. Απ' τη σάρκα της τραβήχτηκε, δελεάστηκε και παντρεύτηκε ένα Σύριο και κατέληξε να προσφέρουν θυσίες και προσφορές στον Απόλλωνα. Αυτό είναι μία ακόμη ένδειξη, όχι απόδειξη, απλώς επειδή το διάβασα σας το λέω, δεν το ισχυρίζομαι, ούτε η γνώμη μου είναι. Αλλά μία ένδειξη ότι είναι Έλληνας, εάν πράγματι Μαουζίμ σημαίνει ο Θεός των οχυρωμάτων και αν πράγματι το Δία, τον Ολύμπιο Δία, τον ονόμαζαν στην αρχαιότητα Θεό των οχυρωμάτων. Εν πάση περιπτώσει, είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει στο 39 εδάφιο, ούτω θέλει κάμει στα οχυρώματα Μαουζίμ με τα Θεού Αλλοτρίου και το άλλο του χαρακτηριστικό, όσοι αναγνωρίσουν αυτόν, εις αυτούς θα πληθύνει δόξα. Και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμή. Ακριβώς όπως θα κάνει και ο Χριστός στη χιλιετή βασιλεία. Είναι άρχον εξουσίας επάνω 10 πόλεων, 5 πόλεων, 2 πόλεων και αυτός όποιος τον αναγνωρίσει και γι' αυτό θα είναι τρομακτικός ο δελεασμός. Απ' τη μια μεριά θα είναι η πείνα, η δίψα, η δυστυχία, το κυνηγητό, ο διωγμός. Και από την άλλη μεριά θα είναι η δόξα. Όποιος τον αναγνωρίζει θα πληθύνει σε αυτόν τη δόξα και θα κάνει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών. Και την γη θέλει διαμοιράσει με τιμή.
Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου. Να τελειώσουμε μόνο στην επιστολή προς τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικείς. Πώς το περιγράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από το 8 εδάφιο. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, όπως είπαμε, αφού εκβληθεί εκ μέσω κολλίων, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Και εδώ τονίζουμε ότι στη Δευτέρα παρουσία τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη ο Χριστός με ένα άγγελο θα τον πάρει και θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός. Και θα δέσει το διάβολο, δεν θα τον ρίξει τη γέννα του πυρός στο διάβολο, θα δέσει το διάβολο 1000 χρόνια και θα τον κλειδώσει στην Άβυσσο. Οι πρώτοι που θα γνωρίσουν την απώλεια, γιατί αντιστάθησαν και αντιστάθησαν με μένος εναντίον του θελήματος του Θεού, καθώς ήθελαν να πολεμήσουν τη Δευτέρα παρουσία, οι πρώτοι που θα εγκαινιάσουν την κόλαση, την αιώνιο, το πύρτο εξώτερο είναι ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Και στο 9 περιγράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος ως της θέλει ελθεί για τον Αντίχριστο κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Με όλη τη δύναμη του πατέρα του ψεύδους που είναι ο διάβολος και σατανάς. Και εν πάση απάτη της αδικίας και με κάθε απάτη αδικίας μεταξύ των απολυμένων. Και ποιοι είναι οι απολυμένοι? Αυτοί που δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Δεν δέχθηκαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και η αγάπη της αληθείας ποια είναι? Αυτή που λέει ο Θεός: σας αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σας ήλκησα με έλεος και σας έστειλα στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Αδελφοί αγαπητοί, ένας άλλος λόγος για τον οποίο πιστεύω προσωπικά ότι μας τα περιγράφει με τέτοια λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού είναι όχι επειδή θα τα ζήσουμε, αλλά ακριβώς για να μην τα ζήσουμε. Για να μην τα ζήσουμε. Δεν είναι μόνο ότι θα λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όπως λέει η Γραφή, προσέχετε από μεριμνών βιωτικών, από ασωτίες, από αμαρτίες, από την απάτη του πλούτου, από την αλαζονία του βίου, από την επιθυμία των άλλων πραγμάτων, από την επιθυμία του κόσμου. Προσέχετε για να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωσει. Πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Και τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ σε ένα εδάφιο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας μέσα στην Αποκάλυψη, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής, που λέει η Γραφή: επειδή εφύλαξα τον λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Αυτό λοιπόν που μας ζητάει ο Θεός είναι να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Χριστού. Δηλαδή προσεύχεστε και μη αποκάμετε. Αλλά και κάτι άλλο αδερφοί, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και όπως μας είπε και το Πνεύμα το Άγιο εκεί είναι γεγραμμένο ότι ο Ιησούς Χριστός όταν ανέβαινε επάνω στο Γολγοθά απέκαμε. Αδύναμος δεν μπορούσε να συνεχίσει να κουβαλάει το σταυρό του. Και θεωρητικά, αν δεν υπήρχε ο Κυρηναίος, δεν θα έφτανε ποτέ στο τέλος. Αν μπορεί κανείς να το ισχυριστεί αυτό, αλλά είναι ανθρωπίνως αληθινό. Αν ο Κυρηναίος δεν του βάσταγε το σταυρό του Χριστού για να του τον ανεβάσει μέχρι την κορφή του Γολγοθά, δεν θα συνέτριβε ο Χριστός το κεφάλι του διαβόλου πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, δικαιολογημένο να είναι να αποκάμουμε. Ένα δεν είναι δικαιολογημένο: εσείς οι δυνατοί να μην βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Να εργάζεστε όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων. Και ο πιστός και φρόνιμος δούλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που αποτελείται από δούλους και δούλες,
Ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι εκείνος που παίρνει τη διορισμένη τροφή από αυτόν που έχει προσδιορίσει και έχει χρήσει ο Θεός να δίδει την τροφή, τιμένουσα η ζωή αιώνιων των Ιησού Χριστό, παίρνει τη διορισμένη τροφή και τη δίνει στους υπηρέτες. Μακάριος θα είναι εκείνος ο δούλος όταν θα έρθει ο Χριστός, όταν το βρει να πράττει έτσι το δούλο και τη δούλη. Αδελφοί, αυτά που μας δίνει ο Χριστός να δίνουμε στα παιδιά μας, αυτά που μας δίνει ο Χριστός να δίνουμε στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, στους συναδέλφους μας, στους γειτόνους μας, αυτά που μας δίνει ο Χριστός να δίνουμε στην Εκκλησία και στους αδελφούς μας, για να είμαστε μακάρι αν έλθει ο Ιησούς Χριστός και μας βρει να πράττουμε ούτως. Τότε θα περιζωστεί το ημάτιον αυτού. Και καθώς εμείς σήμερα τον υπηρετούμε υπηρετώντας τους ελάχιστους αδελφούς μας, έτσι και ο Ιησούς Χριστός θα περιζωστεί το ημάτιο και θα μας υπηρετήσει εκεί ο Κύριος την ώρα της δόξης Του. Θα υπηρετήσει εσένα που σήμερα σαν Κυρηναίος, σαν Σίμων Κυρηναίος, βοηθάς τον αδελφό σου που απέκαμε και του ανεβάζεις το σταυρό του που δεν μπορεί μέχρι το Γολγοθά του που δεν μπορεί να φτάσει. Αυτή είναι η ζωή μας, αδελφοί. Αυτή είναι η ζωή μας. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, λέει η Γραφή. Ο ένας θα βαστάζει τα βάρη του άλλου με τη δύναμη και την εξουσία και τη χάρη που έχει λάβει από το Θεό. Αν έχεις πίστη, θα πηγαίνεις με πίστη. Αν έχεις διδασκαλία, με διδασκαλία. Αν έχεις χρήματα, με χρήματα. Αν έχεις αγάπη, με αγάπη. Ό,τι έχεις πάρει από τον Χριστό, αυτό θα δίνεις. Πρόσεξε, μη δίνεις δικά σου πράγματα ή ανθρώπινα πράγματα. Μόνο ό,τι παίρνουμε από τον Χριστό, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας φυλάξει μέχρι την ημέρα εκείνη να έρθει να μας παραλάβει. Αλληλούια. Να ψάλουμε τον ύμνο 284.